Θα πάω στον επικεφαλή του slpress.gr, διότι έχω την αίσθηση ότι αυτή η εβδομάδα συμμικτεί με τα όσα συμβαίνουν στη Συρία, με τα όσα συμβαίνουν με την ανάρτηση της συμφωνίας Τουρκίας-Λιβύης στον ΟΗΕ, με τα όσα γίνονται στο Βαρόσι, με το προσφυγικό, με τη στάση χωρών όπως η Γερμανία που αναγνωρίζουν το θετικό ρόλο της Τουρκίας στη Λιβύη, με την τελείως διαφορετική στάση της Ρωσίας και της Αμερικής. Ξανά μανά, οι μόνοι που είναι γύρω γύρω όλοι στη Μέση ο Μανώλης και κάνουν ημερίδες γιατί πρέπει να πάμε στη Χάγη είμαστε εμείς. Καλημερίζω τον Σταύρο Λιγερό. Καλημέρα Σταύρο. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στους ακροατές σου, καλημέρα στην Κρήτη. Όλα μαζί τα έβαλα, αλλά δεν ξέρω, με ένα τρόπο δεν συνδέονται. Ναι, συνδέονται. Ναι, συνδέονται. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι συνδέονται. Και δεν υπάρχει κανένα αμφιβολία ότι υπάρχουν ακόμα χειρότερα τα οποία μπορεί να εκπλήξουν, γιατί το να πρωτοκολληθεί και να δημοσιευθεί το τουρκολιβικό μνημόνιο ήταν δεδομένο λόγω των κανόνων. Έχουμε πει ότι, το έχουμε πολλές φορές και το έχω πει από την εκπομπή σου και δεν το έχω πει εγώ, το έχουν πει όλοι όσοι είναι και αρμόδιοι, ενώ επιστημονικά έχουν αρμοδιότητα το διεθνές δίκαιο και τη διεθνή διαδικασία. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ΙΕ δεν εξετέλει την νομιμότητα μιας συμφωνίας μεταξύ δύο κρατών. Την πρωτοκολλεί και την δημοσιεύει. Άρα δεν περιμέναμε. Μόνο αν αποφάσιζε το Συμβούλιο Ασφαλείας θα μπορούσε να τεθεί ένα ζήτημα. Τέτοιο θέμα δεν ετέθη. Κανένα δεν ήταν διατεθειμένο να μπει μπροστά για την Ελλάδα. Έτσι. Δεν υπήρχε δηλαδή τέτοια δυνατότητα στην πραγματικότητα. Άρα μην μιλάμε. Μας εξέπληξε λοιπόν αυτό το οποίο ερχόταν. Αυτό που ήταν δεδομένο ότι θα έρθει. Και θα μας εκπλήξει πολύ δυσάρεστα, μα πολύ δυσάρεστα, αυτό το οποίο ουσιαστικά είναι πολύ πιο επικίνδυνο. Ας ακούσουμε τι είπε ο Ερντογάν το Σάββατο. Γι' αυτό μιλάω. Ποιο, ότι είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τις έρευνες, αυτό εννοείς? Είπε το Σάββατο. Ότι θα πάρει ένα τρίπερ. Ότι είπαν ότι δεν έχει αλλάξει, διαβάζω τη φράση του, δεν έχει αλλάξει η στάση μας στο ζήτημα της Ανατολικής Μεσογείου, και αυτό φαίνεται από τη συμφωνία την οποία υπογράψαμε με τη ΝΕΟ. Είχαμε δύο, τώρα θα έχουμε και αγοράσαμε και τρίτο γεωτρύπανο, έχουμε και δύο ερευνητικά πλοία. Λέμε να ξεκινήσουμε εντατικές εργασίες και με τα ερευνητικά μας πλοία, αλλά και με τα γεωτρύπανά μας. Το σημαντικό όμως, λέει, είναι πως με τον τρόπο αυτό βρίσκεται κάποιος εκεί, δηλαδή η Τουρκία, και πολιτικά αλλά και στρατιωτικά. Δεν είναι αν θα βρει υδρογονάνθρακες ένα κύτταρο. Αυτό είναι η άλλη όψη νομίσματος. Σε μία όψη πολύ σημαντική είναι αυτή που λέει ότι βρίσκεται η Τουρκία πολιτικά και στρατιωτικά. Είναι σημαντικό, προσθέτει, διότι έτσι η χώρα μας, η Τουρκία δηλαδή, γίνεται αυτή που ελέγχει την περιοχή. Εμείς είμαστε η χώρα με τη μεγαλύτερη αυτοδομία, είμαστε αποφασισμένοι να τηρήσουμε πιστά τη συμφωνία με τον κύριο Σαράτ και θα υποστηρίξουμε το δίκαιο και τα δικαιώματα της Λιβύης. Τι σημαίνει αυτή η τελευταία φράση? Δεν θα κάνουμε μόνο σεισμικές έρευνες και γεωτρήσεις στο τμήμα, έτσι όπως έχει οριοθετηθεί, της υφαλοκρηπίδας που ανήκει στην Τουρκία, δηλαδή ανατολικά της Κρήτης, αλλά αν συμφωνήσουμε με την Τρίπολη, μπορεί να έχουν ήδη συμφωνήσει προς το τόπο, θα κάνουν και νότια της Κρήτης, δηλαδή στην περιοχή της Γάβρου, λίγο νοτιότερα, όχι εκεί που με βάση τη μέση γραμμή ανήκει στη Λιβύη, έτσι όπως έχει οριστεί και από την πλευρά της Ελλάδας, αλλά και βορειότερα. Άρα εγκύτερα στη Γάβδο. Μάλιστα. Πολύ, πολύ, πολύ πιο κοντά στη Γάβδο, παραβιάζοντας ενδεχομένως και τα οικόπεδα τα οποία έχουν ήδη χαραχτεί εκεί και έχουν παραχωρηθεί εσύ, από το ελληνικό κράτος. Εσύ, Σταύρο Λιγερέ, λοιπόν,
αναλύοντας τα όσα είπε το Σάββατο σε συνδυασμό με τα όσα τεχνικά γίνονται και μη απευκταία να συμβούν στον ΟΗΕ, εκτός, σωστά το είπε, σαν ένα συμβούλιο ασφαλείας έπαιρνε άλλες αποφάσεις, λες ότι εδώ έρχεται και το ερώτημα είναι εμείς εκτός από τη διαπίστωση του τι γίνεται στον ΟΗΕ, τι κάνουμε. Εσύ τι βλέπεις? Μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Αυτό. Μάλιστα. Να συζητάμε. Εκτός από αυτό βλέπεις να υπάρχει η χώρα, η Ελλάδα, σε ένα συναγερμό να ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει αυτό που έρχεται? Γιατί εγώ δεν το βλέπω και το μάτι μου κοιτάζει και λίγο πιο πέρα από τη βιτρίνα από αυτό που φαίνεται. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Στην πραγματικότητα, αυτό που κάνουμε είναι να βάζουμε το κεφάλι στην άμμο. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγουμε τον κίνδυνο. Το να κάνεις πως δεν τον βλέπεις, δεν σημαίνει πως θα τον αποφύγεις. Υπάρχει ζήτημα λοιπόν. Και θέλω να πω και κάτι. Τι ξέρω θα κάνει ο Ερντογάν. Δεν ξέρω, εννοώ, δεν είμαι θεός να μαντέψω. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι αυτό που μας έχει διδάξει ιστορία. Οι Τούρκοι προαναγγέλνουν τις κινήσεις τους. Δεν τις προαναγγέλνουν έτσι επειδή είναι καλά παιδιά. Τις προαναγγέλνουν για να εθίσουν την διεθνή κοινή γνώμη, έτσι ώστε η αυθαιρεσία τους να γίνει λιγότερη αυθαιρεσία στα μάτια της διεθνής κοινής γνώμης. Όταν, το έχω πει επίσης, όταν πήγε το περασμένο Σεπτέμβριο ο Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στην ομιλία του κούνησε ένα χάρτη. Λέγοντας πως θα εισβάλλει στη Βόρεια Ανατολική Συρία και πού θα εισβάλλει. Μετά από λίγο καιρό εισέβαλε εκεί ακριβώς που είχε πει. Βέβαια δεν ήταν όλο το τμήμα της Ανατολικής Συρίας, γιατί υπήρχε η συμφωνία με την Ρωσία, αλλά εισέβαλε. Το προανήγγειλα τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μας το λέει εδώ και καιρό. Και αν δεν το έχει κάνει ακόμα, ο λόγος κατά τη γνώμη μου, κατά την εκτίμησή μου, είναι ότι έχει ανοιχτά μέτωπα, όχι με τον τρόπο που τα είχε πριν, αλλά με έναν πιο ανοιχτό ακόμα τρόπο στο Ιντλίπ. Αυτό είναι ο βασικός λόγος. Λες δηλαδή... Ακόμα δεν έχει κάνει κίνηση. Μισό λεπτό, Σταύρο μου, γιατί σε ακούμε λίγο με διακοπές, μάλλον με το καλό διό σου κάτι γίνεται αν υπάρχει χατσφαιρή, σε ακούμε λίγο με διακοπές. Λες λοιπόν ότι η ιστορία στη Συρία, η νέα τροπή που πήρε με επίκεντρο το Ιντλίπ, τώρα σήμερα μάθαμε ότι ο Άσαντ καθάρισε και τα περιχώρα του Χαλεπίου κτλ., κατά κάποιο τρόπο τον έχει βάλει σε κάποιους χρονικά, όχι στρατηγικά, υπολογισμούς τον Ερντογάν. Ναι, γιατί ουσιαστικά δεν έχει να κάνει μόνο με τον Άσαντ. Έχει να κάνει με τη σχέση του με τη Ρωσία. Αυτό είναι το ζήτημα. Και βλέπουμε ότι οι σχέσεις αυτές έχουν όχι απλώς υποστεί ένα τραυματάκι, αλλά κληρονίζονται. Εάν οι σχέσεις με τη Ρωσία φτάσουν σε ένα σημείο ρήξης, ξέρουμε ότι η Ρωσία μπορεί να κλείσει ένα αεροχώρο της Συρίας και τα τουρκικά στρατεύματα που βρίσκονται εκεί να βρεθούν εγκλωβισμένα ήδη στρατιωτικά παρατηρητήρια, δηλαδή μικρές βάσεις. Οι Τουρκίες είναι περικυκλωμένα από τις δυνάμεις του Άσαντ. Δεν έχουν δυνατότητα αντίστασης. Το μόνο που μπορούν να κάνουν με συμφωνία είναι να αφήσουν τις μικρές αυτές βάσεις, να τις παραδώσουν δηλαδή, και οι ίδιοι να γλιτώσουν οι Τούρκοι, οι στρατιώτες που βρίσκονται εκεί. Αυτό αλλάζει και ακυρώνει, θα έλεγα, σε ένα σημαντικό βαθμό την στρατηγική του Ερντογάν στη Συρία. Τώρα έχει κάνει έξαλλο. Και βλέπουμε ότι εκτοξεύονται και απειλές από την πλευρά της Τουρκίας εναντίον του Ρώσου πρεσβευτή στην Άγκυρα και γενικότερα τίθεται ζήτημα. Και βλέπουμε και τις Ηνωμένες Πολιτείες να βλέπουν το ρήγμα και να προσπαθούν να μπουν εκεί για να το μεγαλώσουν. Ξεχνώντας όλα αυτά που έχουν γίνει ή τέλος πάντων βάζοντας το σε δεύτερη μοίρα. Με άλλα λόγια, ο Ερντογάν επιχειρεί μια ασταθή σκηνοβασία μεταξύ Πούτιν και Τραμπ, η οποία προς το παρόν δεν το έχει κοστίσει. Έτσι, προς το παρόν. Ρίσκη, επικίνδυνη. Προς το παρόν δεν το έχει κοστίσει.
Επειδή όμως δεν είναι παράφρο, δεν λέω, η ιστορία είναι γεμάτη από ανορθολογισμούς, από τυχοδιοκτισμούς. Άρα δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς το φαινόμενο να επαναληφθεί με την περίπτωση του Ερντογάν και με την Ελλάδα. Δηλαδή, έχοντας ανοιχτό το μέτωπο στη Συρία, έχοντας ανοιχτό το μέτωπο στη Λιβύη, όπου στέλνει συνεχώς δυνάμεις, έχοντας ανοιχτό το μέτωπο στην Κυπριακή Αόλ, όπου η γαλλική ναυτική παρουσία είναι ισχυρή το τελευταίο καιρό, ανοίγει και μέτωπο στην Ελλάδα, η οποία είναι υποχρεωμένη να απαντήσει με κάποιο τρόπο, άρα δεν μπορεί να ανεχθεί σεισμικές έρευνες και πολύ περισσότερο γεωτρήσεις. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι θα βρεθεί σε τέσσερα μέτωπα στα οποία υπό προϋποθέσεις μπορεί να αποβούν καταστροφικά για τον ίδιο. Να υπάρξει ένας σιωνισμός και να μπουν στο παιχνίδι και άλλες δυνάμεις που προς το παρόν είναι πολύ επιφυλακτικές, επειδή δεν τους αφορά άμεσα. Μπορεί όμως να συμβεί αυτό, ειδικά εάν ηγηθεί σε αυτή την υπόθεση μια χώρα μεγάλη όπως είναι η Γαλλία. Μπορεί να δεις ότι την Αίγυπτο και το Ισραήλ να μπαίνουν δυνατά στο παιχνίδι. Εννοώ όχι μόνο διπλωματικά, αλλά και εμπράκτως. Αυτό ο Ερντογάν δεν μπορεί παρά να το υπολογίσει. Επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς τον τυχοδιοκτισμό. Πάντως, νομίζω ότι μας δίνει χρόνο προς το παρόν. Αλλά το ερώτημα είναι αν τον εκμεταλλευόμαστε. Χρόνο. Γιατί στρατηγικά λες η επιλογή δεν αλλάζει. Και εδώ το ερώτημα είναι, επειδή έχει μία τάση όπου τα πράγματα σκουραίνουν, να το παγώνει το μέτωπο, π.χ. η Συρία να ανοίγει ένα άλλο, π.χ. βαρώσει στην Κύπρο τώρα. Το ερώτημα το δικό μου είναι, και επειδή βλέπω και τους μεγάλους παίκτες, καλά το είπες, οι Αμερικανοί πήραν πόδια από τη Συρία συνεπία της τουρκικής τάσης, τώρα το ξανασκέφτουν να γυρίσουν. Οι Γερμανοί μας λένε τι καλή που είναι η Τουρκία. Πήραν πόδια επειδή οι ίδιοι. Ναι, προφανώς. Προφανώς. Οι Γερμανοί μας λένε τώρα τι καλή που είναι η Τουρκία στη Λιβύη, για να σφινώσουν τους Γάλλους στη Λιβύη, επειδή στα Δυτικά Βαλκάνια δεν τους κάνουν το χατήρι. Αλλά το ερώτημα είναι. Και όχι μόνο γι' αυτό. Το ερώτημα λοιπόν το δικό μου είναι, θα ποντάριζες, εντός εισαγωγικών είναι η λέξη ποντάριζες, ότι αν αποφασίσει περαιτέρω κλιμάκωση τώρα, αυτή θα είναι στο Τόξο, Καστελόριζο, Κάρπαθος, Κάσος, Κρήτη ή Κυπριακή ΑΟΣ ή και Αμόχωστος? Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα στο ένα μέτωπο και στο άλλο. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι αδύναμη στρατιωτικά. Δεν μπορεί να κάνει κάτι για να αποτρέψει τις πειρατικές ενέργειες της Τουρκίας στην Κυπριακή ΑΟΣ, ούτε στο έδαφος της Κύπρου. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα, δηλαδή αν ανοίξει το βαρώσι την περίκληση στην περιοχή στην Αμόχωστο. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα, μπορεί να κάνει μόνο ο κυνήγι στο διπλωματικό επίπεδο. Και θα κάνει. Άρα εκεί εργάζεται εκ του ασφαλούς κατά μία έννοια. Μόνο διπλωματικό κόστος μπορεί να υπολογίσει πώς θα εισπράξει. Στην περίπτωση της Ελλάδος όμως, παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια αλαζονία, την οποία πρέπει να υπολογίζουμε, γιατί η αλαζονία είναι αυτή η οποία οδηγεί σε τυχοδιοκτισμό, η Ελλάδα, όποια κυβέρνηση και αν είναι, και τόπο δεν δίεσαι. Τότε πολύ καθαρά. Και μάλιστα τότε με ένα δραματικό τρόπο, λέγοντας, ξέρετε, μην νομίζετε, ακόμα και να θέλαμε να υποχωρήσουμε, να μην κάνουμε τίποτα, να μην αντιδράσουμε, δεν γίνεται. Καμία ελληνική κυβέρνηση, όχι η σημερινή. Και σε αυτό έχει ένα δίκιο. Λοιπόν, γιατί αν είναι να αποδεχόμαστε τις κινήσεις, να καταργήσουμε και τις ενόπλες δυνάμεις, να μην πληρώνουμε τόσα λεφτά που πληρώνουμε, να δορυφοροποιηθούμε, να ζητήσουμε προστασία από τον νέο Σουλτάνο, όχι να λέμε ότι έχουμε αποτροπή, ότι έχουμε ενόπλες δυνάμεις κλπ. Λοιπόν, όταν μια χώρα δέχεται τέτοιου είδους παραβίαση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, οφείλει να αντιδράσει. Λοιπόν, τι σημαίνει η αντίδραση? Αυτό θα έπρεπε να είναι το βασικό πρόβλημα που καλείται να λύσει όχι η κυβέρνηση μόνο, συνολικά το πολιτικό σύστημα. Και ανταυτού βλέπουμε ότι η δημόσια συζήτηση είναι περί άλλων, ας πούμε. Τέλος πάντων ασχολείται με άλλα πράγματα και τέλος πάντων δεν υπάρχει εκείνο το στοιχείο του συναγερμού που θα έπρεπε να υπάρχει. Δεν εννοώ μόνο δημόσια, αναφέρομαι στο επίπεδο των μηχανισμών, των κρατικών μηχανισμών.
Άρα είπαμε, καλός είναι ο Θεός, Έλληνας έχει αποβληθεί, γιατί έβαλε το χεράκι του σε δυο τις περιπτώσεις και μας εξασφάλισε σε αντίστοιχες, δηλαδή δεν ξεχνάμε το 2002 είχαμε τον άτυπο εμφύλιο πόλεμο στο εσωτερικό του τουρκικού πολιτικού συστήματος που μας, ας το πούμε έτσι, απέσπασε την προσοχή από την Ελλάδα. Ο Ερντογάν τότε, επειδή πολεμούσε με το κεμαλικό βαθύ κράτος, δεν ήθελε να ανεβάσει πολύ τη θερμοκρασία, μας έδωσε καμιά δεκαετία. Ναι. Στη συνέχεια υπήρξε το αμερικανοτουρκικό ρήγμα που και αυτό φόβησε τον Ερντογάν και έδωσε επίσης στην Ελλάδα χρόνο. Με τον Τραμπ πήρε όμως πιο πολύ αέρα. Αν επανεκλεγεί ο Τραμπ, τα πράγματα θα είναι σκούρα. Άντε τώρα με τον Ιλί πήραμε και λίγο χρόνο ακόμα, αλλά έτσι θα πάρει. Τι να κάνει και αυτός ο Θεός της Ελλάδας, αν δεν κάνουν οι Έλληνες, ειδικά το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Άρα κύριε Σταύρο Λιγερέ μου, πώς κατά τη γνώμη σας θα έπρεπε να κινηθεί η Ελλάδα? Άκουσε. Έχουμε πει πολλά πράγματα. Το ρωτώ γιατί το τελευταίο διάστημα γίνονται συζητήσεις περί Χάγης. Ξανά, πάλι. Ενώ γίνονται όλα αυτά. Άκουσα, αγαπητέ Γιώργο, για να είμαστε ξεκαθαροί, γιατί εδώ υπάρχει ένα σύννεφο το οποίο κρύβει κάτι. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Εγώ, ο Σταύρος Διγερός, ένας πολίτης, Έλληνας πολίτης, θα ήμουν διατεθειμένος να πω με τα μπούνια να πάμε Χάγη, ότι εάν συμφωνούσε η Τουρκία για ένα συνυποσχετικό που θα καλούσε το Διεθνές Δικαστήριο να οριοθετήσει την υφαλοκρηπίδα μεταξύ των δύο χωρών με βάση το Διεθνές Δίκαιο. Και το λέω αυτό παρότι θα έπρεπε πριν, και πρέπει και τώρα να γίνει, να κάνουμε μερικές κινήσεις, να κλείσουμε τους κόλπους με τις ευθείες γραμμές βάσης που θα μας έδινε 2-3% περίπου του Αιγαίου, μόνο αυτή η κίνηση, την οποία είναι όχι προβλεπτή από το Διεθνές Δίκαιο, αλλά και δεν θα πει τίποτα και η Τουρκία. Δεν γίνεται δηλαδή, είναι, πώς να το πω. Τι σημαίνει αυτό για να καταλάβουμε? Σημαίνει ότι παράδειγμα στην Πελοπόννησο θα τραβήξουν μια γραμμή από το Τέναρο μέχρι το Μαλαία, ευθεία γραμμή, και θα αρχίσουμε να μετράμε τα χωρικά έδατα από εκεί και πέρα. Και δεν υπάρχουν πέρα και τα πάντα. Λοιπόν, όπως προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο. Λοιπόν, και αντίστοιχα στον Μεσσηνιακό κόλπο, στο Θερμαϊκό κόλπο κλπ. Λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο που θα πρέπει να κάνουμε. Να κάνουμε επέκταση των χωρικών υδάτων σε όλες τις περιοχές εκτός του Ανατολικού Αιγαίου. Το φάγαμε το κάτω στην περιοχή της Τουρκίας. Την απειλή για πόλεμο. Ωραία. Ας κάνουμε παντού αλλού. Στην Κρήτη, στη Νότια Κρήτη, στη Βόρειο Κρήτη, στο Δυτικό Αιγαίο, στην Πελοπόννησο, στο Ιόνιο βεβαίως κλπ. Και ας αφήσουμε αυτό το Ανατολικό Αιγαίο να το διαπραγματευτούμε με τους Τούρκους. Παρότι η επέκταση των χωρικών υδάτων είναι μονομερής κίνηση. Την κάνει κράτος χωρίς να διαπραγματευτεί, χωρίς να συνεννοηθεί. Άρα δεν τους στέλνεις ένα σήμα με αυτό που λες, ότι εκεί υπάρχει θέμα? Τους το έχει στείλει ήδη, έχοντας σταματήσει. Είσαι το μόνο κράτος στον κόσμο που δεν έχει κάνει επέκταση των χωρικών υδάτων. Τι να τους στείλεις? Το σταλμένο. Λοιπόν, λέω εγώ, ας κάνουμε τα άλλα και ας πάμε να διαπραγματευτούμε κακώς, αλλά αφού το έχουμε έχει συμβεί, να διαπραγματευτούμε, να τους πούμε ρε παιδιά να πάμε στο 9 και να δούμε τι θα βγάλουμε. Εφόσον λέω δεχτούν να πάμε γι' αυτό, έτσι, το συνυποσχετικό, να διαπραγματευτούμε. Δεχτούν ότι θα πάμε και θα πούμε στο Διεθνές Δικαστήριο, η Χάγη δηλαδή, ότι οριοθετήστε μας. Και αν μας οριοθετήσει και βρούμε και κανένα κοίτασμα που να είναι μισό από εδώ, μισό από εκεί, ναι, να κάνουμε και συνεκμετάλλευση. Να πούμε στην Total ή στην Exxon ή σε όποια τέλος πάντων διεθνή πετρελαϊκή εταιρεία αναλάβει να πούμε την εκμετάλλευσή του. Πόσο είναι, βρε παιδί μου, εδώ πέρα είναι 60-40. 60 ο ένας, 40 ο άλλος. Όπως είναι. Ένα πρόβλημα σε αυτό.
Άρα προσπαθώ να εξηγήσω ότι οι κουβέντες όπως χάγει στην εκμετάλλευση πρέπει να κρίνονται από το περιεχόμενό τους. Άρα ναι, εγώ θα λέγα χάγει. Και τι δεν λέω χάγει. Λέω χάγει εάν μου πει ότι θα πάμε στη Χάγη με ένα συνυποσχετικό το οποίο δεν θα λέει να οριοθετήσει μόνο την υφαλοκρηπίδα, αλλά θα λέει και να κρίνει και τα παρεμπίπτοντα. Δηλαδή θα πούνε, ξέρετε, έχουμε 18 ή 54 νησιά ανάλογα την περιλαμβάνει και κάποιες βραχονησίδες, 54 νησιά τα οποία είναι τουρκικά και είναι υποελληνική κατοχή. Mm-hmm. Ή να το κρίνουμε, να μας πείτε κι εσείς, ας πούμε, ποιο είναι ελληνικό και ποιο είναι τουρκικό. Οπότε τότε θα αφήσουμε στα χέρια κάποιων δικαστών ελληνικό έδαφος, δηλαδή ελληνική επικράτηση. Αυτό δεν το δέχομαι. Όσους Έλληνας πολίτες. Άρα, όταν λέμε Χάγη, πρέπει να προσδιορίζουμε τι πάνε από τη Χάγη. Επίσης, ας πούμε, να κάνουμε συνεκμετάλλευση. Εάν είναι να κάνουμε συνεκμετάλλευση των κοιτασμάτων που υπάρχουν στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, όχι, δεν το δέχομαι. Δηλαδή να ισχύει ότι θα μοιράσω τα δικά μου. Άρα προσπαθώ να πω Χάγη και συνεκμετάλλευση είναι πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Υπό συγκεκριμένους όρους είναι αποδεκτό και λογικό και κάθε λογικός άλλος θα το δεχόταν και έτσι όπως το εννοούν φαντάζομαι με τις στολές διατυπώσεις που χρησιμοποιούν όσοι τα επικαλούνται είναι απαράδεκτο. Εθνικά απαράδεκτο. Συνιστά εθνική, όχι απλώς υποχώρηση, εθνικής εκτός από κυριαρχικά δικαιώματα. Λοιπόν, αυτό είναι το ζήτημα. Τώρα, για το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, πολύ απλά θα σας πω. Το τουρκολιβικό μνημόνιο το είπα από την πρώτη στιγμή και σε εσένα στην εκπομπή σου, αγαπητέ Γιώργο. Ένας τρόπος υπάρχει να ακυρωθεί. Όλα τα άλλα είναι μπαρούφες. Διπλωματικές μπαρούφες, θα ακούμε να ακυρωθεί κλπ. Εμείς λέμε ότι θέλουμε και διάφοροι λένε και αντίστοιχα. Από εκεί πέρα αυτό δεν αλλάζει τα πράγματα και ήδη βλέπουμε τη συμφωνία να πρωτοκολλείται και να δημοσιεύεται στον ΟΗΕ. Μόνο εάν ο Χαφτάρ μπει στην Τρίπολη. Στρατιωτικά λυθεί το πρόβλημα της Λιβύης, και ανατραπεί η κυβέρνηση Ράτσα. Και καταργήσει αυτό το σύμφωνο, έτσι, γιατί... Θα το καταργήσει. Ναι. Θα το καταργήσει. Έχει δεσμευτεί και έχει συμφέρον να το καταργήσει. Γιατί η Τουρκία είναι εχθρός του. Ναι. Αυτά, και ο Χαφτάρ εξαρτάται από την Αίγυπτο, εξαρτάται από τη Σουδική Αραβία, εξαρτάται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, εξαρτηθεί από τη Γαλλία, θα εξαρτηθεί και από την Ελλάδα εάν εμείς πράξουμε. Και θα έπρεπε λοιπόν, το ξέρετε ότι εμείς αναγνωρίζουμε ακόμα την κυβέρνηση Ράτσα. Γιατί την αναγνωρίζουμε, μπορεί να διώξουμε τον πρεσβευτή, αλλά το λίγο πρεσβευτή, αλλά γιατί. Θα έπρεπε να διακόψουμε και διπλωματικές σχέσεις. Και θα έπρεπε να έχουμε ήδη εγκαταστήσει διπλωματική αποστολή στην Βεγγάζη, στην έδρα του Χαφτάρ. Και θα έπρεπε να έχουμε ενισχύσει το Χαφτάρ, όχι απευθείας, γιατί υπάρχει εμπάργο όπλων, βέβαια, τι εμπάργο όπλων, επεγελάει ο κόσμος. Δημόσια, ανοιχτά, η Τουρκία στέλνει καραβιές. Όχι μόνο με τζιχαντιστές, αλλά και με όπλα. Στην κυβέρνηση Σαράτσα. Λοιπόν, εμείς θα πρέπει να δώσουμε οπλικά συστήματα στην Αίγυπτο για να τα προωθήσει αυτή. Άστε να αυτή. Ξέρει πώς θα το κάνει. Δεν κάνουμε τίποτα φοβικά. Επειδή μου λες τι να κάνουμε. Ναι, ναι, επειδή ουσιαστικά λες ότι από το Σάββατο ο Ερντογάν έχει προαναγγείλει. Όχι από το Σάββατο. Είναι λάθος. Αυτό συμβαίνει εδώ και 2 μήνες. Μας το λέει, μας το ξαναλέει, μας το λέει, μας το ξαναλέει, μας το ξαναλέει ο ίδιος ο εκπρόσωπος της Τουρκικής Προεδρίας, ο Υπουργός Ενέργειας. Και εθίζουν την κοινή γνώμη. Λοιπόν, περιμένουμε πότε θα το κάνουν πράξη για να πανικοβληθούμε και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε. Θα πρέπει να υπάρχουν σενάρια. Πώς θα αντιμετωπιστεί. Θα μου πεις. Υπάρχουν, ναι, σε επίπεδο ενόπλων δυνάμεων που ποταθεί. Μάλιστα. Τώρα η κυβέρνηση τι θα κάνει.
Αν κρίνουμε την προηγούμενη φορά, μας έλεγε ότι οι καιρικές συνθήκες, να πούμε, φταίνανε που πήγε το Ρουτς, Ρέις, ναι. Με σοβαρά πράγματα. Έτσι. Το πήρε ο αέρας, ας πούμε, το Ρουτς, Ρέις, σημογραφικό και μπήκε στην ελληνική φαλοκρηπίδα. Είδαμε κουταμάρες να λέγονται. Και μην ξεχνάμε την βιβλική ρίση, μωρένει κύριος όν βουλέται απολέσαι. Έτσι. Σταύρος Λιγερός, slpress.gr. Καθημερινά πολλές αναλύσεις πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Σταύρο, σε ευχαριστούμε. Καλή εβδομάδα. Και όχι μόνο πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Εντάξει, προφανώς όχι μόνο. Μια αριστουργηματική ανάλυση μιας με διδακτορικό ψυχολόγου εμπειρίες για το ζήτημα της σχολικής βίας, πιο σωστά σχολικής εγκληματικότητας, που μας είπε, το λέω αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό, πόσο υπάρχει μια κουλτούρα ανεκτικότητας αυτού του είδους, πόσο δηλαδή οι θήτες ευνοούνται από την ψυχολογιοποίηση, δηλαδή από τις ερμηνείες των διαφόρων ψυχολόγων, αντί να υπάρξει αυτό το οποίο πάντα λειτουργεί, ότι πρέπει κάθε σύνολο, κάθε κοινωνία, κάθε κοινότητα, όπως είναι η σχολική κοινότητα, να ξέρει ότι όποιος παραβιάζει τα όρια δέχεται τιμωρία και απομονώνεται, γιατί έτσι μόνο λειτουργεί η αποτροπή, όπως και στις διεθνείς σχέσεις. Λοιπόν, κόντρα λοιπόν και στις τρέχουσες αντιλήψεις που 17 χρόνια τα αντιμετωπίζουμε, λες και είναι 5 χρόνια. Με αποτέλεσμα να αποθρασύνονται και να πηγαίνουν στο αστυνομικό τμήμα την προηγούμενη φορά και να βγάζουν selfie και να λένε: κοίτα να δεις τι τους έκανα, όλοι ασχολούνται μαζί μου. Ναι, ναι. Αυτά λέει και έχει απόλυτο δίκιο, γιατί βλέπουμε ότι η παρακμή είναι συνολική.